αυτά τα καμαράκια. Πάμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, Γιάννη εδώ στο ΙΑΚ του Βόλου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους τους φίλους ακροατές του Sport FM 89,5 από το ΙΑΚ του Βόλου. Ολυμπιακός Βόλου προηγείται από το πρώτο ημίχρονο 1-0 της ομάδας του Τερνάβου. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει. Ο Λευτέρης ο Γιαλούσης έχει πάρει τη θέση του Σταμάτη του Καρά. Ο Μάριο Μπρέσκα έχει περάσει και αυτό στο παιχνίδι στην θέση του Θανάση του Δινόπαπα. Όπως βλέπω, ο Κώστας ο Καπιτάνος έχει περάσει τη θέση του Στάθη του Ρόκα. Ο Δημήτρης ο Κόμνος έχει περάσει τη θέση του Παναγιώτη του Κατσιαρού. Ο Γιάννης ο Κατσίκης έχει περάσει το χώρο του κέντρου. Έχει βγει ο... βλέπω καλά, ο Γκέσιος και ο Πόνσε έχουν περάσει εκτός. Κατσίκης, Ακώστα, Ντινόπουλος και Κόμνος και Γιαλούσης είναι τα νέα πρόσωπα για τον Γιώργο Βαζάκα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Από την ομάδα του Τυρνάβου δεν έχει αλλάξει κάτι ο προπονητής, ο κύριος Άγγελος Δικόζης. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και 1-2 λεπτά με τον... ναι. Ακριβώς. Οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου τώρα με τον Δημήτρη τον Αρβανίτη να κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Μάριο Μπρέσκα. Εκεί είναι ο αρχηγός της ομάδας του Τυρνάβου, ο τέλος, ο οποίος θα κόψει μια βαθιά μπαλιά που πάει να περάσει. Ωραία, η μπάλα στον Θανάση τον Πινδώνη, ο οποίος μαχητικά στο χώρο της μεσαίας γραμμής δίνει για τον Καπετάνο, Καπετάνος για τον Κατσίκη. Κατσίκης θα κάνει το λάθος όμως. Η μπάλα στους παίκτες του Τυρνάβου τώρα, ένα offside που έχουμε, που υποδεικνύεται με το νούμερο 7 ο Γεωργίου. Με το νούμερο 7. Στο ΕΑΚ Γιάννη, ο Ολυμπιακός Βόλου έχει την μπάλα με τον Λευτέρη τον Γιαλούση να δίνει για τον Θανάση τον Κοστούλα. Κοστούλας για τον Κώστα τον Καπετάνο. Ο Καπετάνος πολύ ωραία για τον Ακώστα. Ακώστα κρατάει την μπάλα, δίνει για τον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Αρβανίτης θέλει να βρει τον Μάριο Μπρέσκα. Το λάθος που θα κάνει, η μπάλα στον Γεωργίου από την ομάδα του Τυρνάβου. Ένα φάουλ που γίνεται τώρα στον ποδοσφαιριστή του Τυρνάβου με το νούμερο 66, τον Σαχινίδη. Έχουμε το φάουλ που το σφαιριστή του Τυρνάβου βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώνεται σιγά σιγά και με τη βοήθεια του διαιτητή, του κυρίου Αντώνη Νταλούκα. Να πούμε για ακόμα μια φορά τις αλλαγές που έχει κάνει ο κύριος Γιώργος Βαζάκας. Στη θέση του Σταμάτη του Καρά έχει περάσει ο Λευτέρης ο Γιαλούσης. Στη θέση του Παναγιώτη του Κατσιαρού ο Δημήτρης ο Κόμνος. Ένα φάουλ του να εκτελεστεί το φάουλ. Ωραία η εκτέλεση. Η μπάλα θα περάσει όμως δίπλα από την εστία του Άγγελου Σταυράκη. Όπως λέγαμε, ο Σταμάτης ο Καράς πέρασε εκτός στη θέση του Λευτέρης ο Γιαλούσης. Ο Παναγιώτης ο Κατσιαρός πέρασε και αυτός εκτός. Στη θέση του πέρασε με το νούμερο 3 ο Δημήτρης ο Κόμνος. Ο Δημήτρης ο Αρβανίτης με τον Θανάση του Κουστούλα συνεχίζουν, όπως και ο Θανάσης ο Πινδώνης. Στη θέση του Στάθη του Ρόκα πέρασε ο Κώστας ο Καπετάνος. Ο Θανάσης ο Δινόπαπας βγήκε. Στη θέση του πέρασε ο Μάριο Μπρέσκα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα μέσα στην περιοχή. Μπρέσκα, για να δούμε τα σουτάρι. Σουτάρι ο Μπρέσκα. Η μπάλα όμως από την εξωτερική πλευρά των δικτύων στο σούτ αυτό που έκανε ο Μάριο Μπρέσκα. Όπως είπαμε, στη θέση του Θανάση του Δινόπαπα πέρασε ο Μάριο Μπρέσκα. Στη θέση του Γιάννη του Γκέσιου πέρασε ο Ντινόπουλος, ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Και στη θέση του
Ντάνιελ Πόνσε, πέρασε ο Γιάννης Σουκατσίκης, όπως και στη θέση του Γιάννη Γενκά από την αριστερή μεριά αγωνίζεται ο Νόε Ακώστα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο για τους ερυθρόλευκους. Οι παίκτες τώρα του Τυρνάβου με τον Κουρτεσιώτη να θέλει να κάνει μια παλιά εκεί που έρχεται ο Κώστας ο καπετάνος. Το λάθος που θα κάνει όμως, το φάουλ πολύ δυνατό που γίνεται πάνω στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, δεν χρειαζόταν από τον ποδοσφαιριστή του Τυρνάβου. Είχε πιάσει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Άγγελος Σταυράκης. Ο ποδοσφαιριστής του Τυρνάβου πήγε με δύναμη πάνω στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Έτσι έχουμε το φάουλ και την διακοπή εδώ στο ΕΑΚ με τον Άγγελο Σταυράκη να του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Τελικά σηκώνεται ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ο οποίος δίνει για τον Δημήτρη τον Κόμνο. Κόμνος θέλει να περάσει για τον Ακώστα, θα κοπεί αυτός από τον Σκούπρα. Κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Καπετάνο, θέλει να δώσει την μπάλα για τον Κατσίκη. Διώχνουν οι παίκτες του Τυρνάβου, μια βαθιά παλιά που γίνεται για τον Ντοσάντος. Έρχεται εκεί ο Άγγελος Σταυράκης και πάλι θα βγει και θα μπλοκάρει, δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ο νεαρός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος πραγματικά και πέρυσι βοήθησε πάρα πολύ στη θέση του τερματοφύλακα, φέτος φαίνεται ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Άγγελος Σταυράκης και θα βοηθήσει και αυτός. Κατσίκης, ωραία παλιά για τον Ακώστα, δεν θα την προλάβει όμως αυτός. Εκεί έρχεται με το νούμερο 21 ο Πούτας, ο Αντώνης, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Κόμνος κρατάει την μπάλα πολύ ωραία. Γυρίζει πιο πίσω για τον Θανάση τον Κοστούλα και αυτός με τη σειρά του στον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Αρβανίτης για τον Γιαλούση. Γιαλούσης για τον Μπρέσκα. Πολύ ωραίες αναλλαγές της μπάλας από τους δύο παίχτες. Μπρέσκα για τον Ντινόπουλο. Ντινόπουλος πιο πίσω για τον Κώστα τον Καπετάνο και αυτός βλέπει δεξιά τον Λευτέρη τον Γιαλούση. Γιαλούση πολύ ωραίο κοντρόλ, κατεβάζει την μπάλα. Γιαλούσης για να δούμε τι θα κάνει. Θέλει να περάσει ο Λευτέρης ο Γιαλούσης. Βγάζει την μπάλα στον Μάριο Μπρέσκα. Μπρέσκα. Τη σέντρα δεν είναι καλή. Η σέντρα από τον Μάριο Μπρέσκα θα περάσει απευθείας σε out την μπάλα. Έτσι ο Καραναστάσης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κάποιες οδηγίες από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιώργο Βαζάκα, προς τον Κώστα τον Καπετάνο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα χάνουν την μπάλα και κερδίζουν οι παίκτες του Τυρνάβου με τον Ντοσάντος. Ντοσάντος θέλει να περάσει από τον Θανάση τον Πινδώνη, πολύ δυνατά εκεί ο Θανάσης ο Πινδώνης. Τελικά θα κερδίσουν ξανά οι παίκτες του Τυρνάβου με τον Σκούπρα να κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Ελευθερίου. Αυτός κρατάει την μπάλα, Πινδώνης, ωραία για τον Κατσίκη. Κατσίκης λάθος όμως, πάσα για τον Ακώστα. Ακώστα συνεχίζει, τρέχει, μαρκάρει, θα χάσει την μπάλα όμως, μια κάθετη πάσα που πήγε να γίνει εκείνο ο Θανάσης ο Κοστούλας, ο οποίος δεν έχει κάποιο πρόβλημα να κόψει την φάση. Θέλει να περάσει ο μικρός, ο Ντινόπουλος, πολύ ωραίες κινήσεις από τον νεαρό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου, τον Ντινόπουλο, ο οποίος τρέχει πραγματικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Θα κάνει και το φάουλ τώρα στην δεξιά μεριά. Ο Ντινόπουλος, ο οποίος πέρασε στη θέση του Γκέσιου σε ρόλο επιθετικού, σε ρόλο center for, όπως και ο Γιάννης Σουκατσίκης, ο οποίος πέρασε στη θέση του Στάθη του Ρόκα με το νούμερο 7. Ο Γιάννης Σουκατσίκης αγωνίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι παίκτες του Τυρνάβου τώρα σε μια σέντρα που πάνε να κάνουν, γυρίζουν, η μπάλα καταλήγει στον Σταυράκη, ο οποίος δεν έχει κάποιο πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μάριο Μπρέσκα πέρασε στην θέση, όπως είπαμε, του Θανάση του Δινόπαπα, ο οποίος φάνηκε ότι ήταν κουρασμένος σήμερα, ο Θανάσης ο Δινόπαπας. Ο Μάριο Μπρέσκα είναι πιο ρεξάτος, φαίνεται. Ο Κώστας ο Καπετάνος πέρασε στη θέση του Πόνσε με το νούμερο 10. Κερδίζουν όμως ο Ολυμπιακός, όχι, έχουμε φάουλ που κάνει ο μικρός, ο Ντινόπουλος, πάνω στον ποδοσφαιριστή του Τυρνάβου και συγκεκριμένα στον Βαγγέλη. Έτσι έχουμε αυτό το φάουλ για την ομάδα του Τυρνάβου που θα εκτελέσει με το νούμερο 33 ο Τέλος για ακόμη μια φορά. Ο Τέλος θα φέρει την μπάλα στην επίθεση με τον Τέλο να εκτελεί, να δίνει την μπάλα για τον Βαγγέλη. Βαγγέλη πιάσει ένα σουτ, η μπάλα θα περάσει πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Άγγελου Σταυράκη. Ο Άγγελος Σταυράκης, ο οποίος δεν βιάζεται, δίνει σιγά σιγά την μπάλα στον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Αρβανίτης κρατάει την μπάλα, πολύ ωραία.
δίνει την μπάλα στον Δημήτρη τον Κόμνο, Δημήτρης ο Κόμνος, ο οποίος πέρασε στη θέση του Παναγιώτη του Κατσιαρού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο αμυντικοί του Ολυμπιακού, ο Δημήτρης Αλβανίτης με τον Θανάση του Κουστούλα, συνεχίζουν όπως ξεκινήσανε το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπρέσκα για τον Γιαλούση ήθελε να κάνει αυτός κατευθείαν την πάσα στον Κατσίκη. Δεν θα περάσει όμως η μπάλα, κόβουν οι παίχτες του Τυρνάβου και η μπάλα καταλήγει στον Τσούκαλο. Τσούκαλος για τον Σκούπρα, αυτός κρατάει πολύ δυνατά εκεί από τον Νόε Ακώστα. Ετοιμάζεται και άλλη αλλαγή για την ομάδα του Τυρνάβου. Ο Καραγιάννης με το νούμερο 9 είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τον προπονητή του Τυρνάβου, τον Άγγελο Δικόζη. Η σέντρα που γίνεται τώρα από τους παίχτες του Τυρνάβου, η κεφαλιά, πολύ ωραία κεφαλιά από τον Τσούκαλο. Έκανε ωραία κεφαλιά ο ποδοσφαιριστής του Τυρνάβου. Η μπάλα όμως από την εξωτερική μεριά της εστίας του Άγγελου Σταυράκη. Η αλλαγή που ετοιμάζεται να γίνει θα περάσει εκτός. Να δούμε ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής. Με το νούμερο 99 ο Ευαγγέλου θα περάσει εκτός και στη θέση του θα μπει με το νούμερο 9 ο Καραγιάννης. Χρήστος Καραγιάννης. Με το νούμερο 9 για την ομάδα του Τυρνάβου θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μια πάσα που πήγε να γίνει από τον Ακώστα προς τον Κόμνο. Δεν θα περάσει όμως. Θα κόψουν οι φιλοξενούμενοι. Κόμνος κερδίζει την μπάλα. Δίνει για τον Κοστούλα και αυτός με τη σειρά του στον Αρβανίτη. Αρβανίτης ψάχνει να βρει κάποιον ελεύθερο χώρο. Η μπάλα στον Κόμνο και πάλι από την αριστερή μεριά. Κόμνος, ωραία πάσα για τον Ακώστα. Ακώστα, πολύ ωραία τρίπλα από τον Νόε Ακώστα. Θέλει να περάσει. Κόβεται τελευταία στιγμή. Ντινόπουλος κατάει την μπάλα. Πολύ ωραία για τον καπετάνο. Καπετάνος για τον Κόμνο και αυτός ξανά για τον Νόε Ακώστα. Κώστα όμως κόβεται εκεί από ό,τι φαίνεται από τον, με το νούμερο 21 από τον Πούτα. Ο οποίος όμως θα χάσει την μπάλα καθώς με τη σειρά του και θα καταλήξει στον Θανάση τον Κοστούλα, ο οποίος δίνει για τον Δημήτρη Αρβανίτη. Τον Ολυμπιακό Βόλιο τώρα να κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Θανάση τον Πινδώνη να δίνει για τον Γιάννη τον Κατσίκη. Κατσίκης δεν θα περάσει όμως η μπάλα για τον Μάριο Μπρέσκα. Η μπάλα από τον Άκη Γεωργίου με το νούμερο 7. Οι παίκτες του Τυρνάβου διαμαρτύρονται στον διαιτητή της αναμέτρησης για ακόμα μια φορά, τον κύριο Αντώνη Δαλούκα, με τον Σαχινίδη αυτή τη φορά να διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Πινδώνης τώρα κρατάει την μπάλα. Πινδώνης λάθος πάσα του Θανάση του Πινδώνη. Κερδίζει ο Γεωργίου. Γεωργίου στην κούρσα, ένα σουτ. Την μπάλα δίπλα από την εστία του Άγγελου Σταυράκη με τον ποδοσφαιριστή του Τυρνάβου να κάνει το σουτ αυτό και η μπάλα να περνάει εκτός. Ο Κόμνος τώρα με την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Θανάση τον Πινδώνη. Πινδώνης ωραία για τον Κατσίκη. Κατσίκης για τον Ντινόπουλο. Δεν θα περάσει η μπάλα όμως. Η μπάλα στους παίκτες του Τυρνάβου και πάλι με τον Κουρτεσιώτη να κάνει μια μπαλιά για τον Γεωργίου. Εκεί έρχεται πολύ γρήγορα ο Δημήτρης Αρβανίτης και παραχωρεί σε πλάγιο out την μπάλα για την ομάδα του Τυρνάβου. Ο Ζυγκερίδης ετοιμάζεται για την ομάδα του Τυρνάβου με το νούμερο 18 να περάσει στο παιχνίδι. Η μπάλα όμως πάει στον Ντος Σάντος. Αυτός βγάζει πιο έξω για τον Σαχινίδη. Η μπάλα από τον Γκαλίτσιο στην απέναντι μεριά στον Κουρτεσιώτη. Αυτός πάλι βαθιά μπαλιά. Θανάσης Πινδώνης κόβει. Δεν κόβει καλά όμως. Εκεί είναι η παίκτη του Τυρνάβου. Τελικά κερδίζει ο καπετάνος. Καπετάνος για τον Πινδώνη. Πινδώνης ωραία για τον μικρό τον Ντινόπουλο. Δέχεται το μαρκάρισμα όμως ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου. Ετοιμάζονται και δύο αλλαγές για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο ένας είναι ο Αλέξανδρος Ζέρης με το νούμερο 1, ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε και την αλλαγή του τερματοφύλακα με τον Πρίφτη να είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Τυρνάβου. Βγαίνει ο Καραναστάσης. Αυτά που ήθελε να δει ο προπονητής τα είδε. Ο Τσούκαλος βγήκε εκτός. Τη θέση του πήρε ο νούμερο 18 ο Ζυγκερίδης και αλλαγή τερματοφύλακα, όπως είπαμε, ο Πρίφτης πέρασε εντός. Και ο
Καραναστάση βγήκε εκτός. Ο Δημήτρης Αρβανίτης και ο Θανάσης Πινδώνης κάθονται στον πάγκο. Λευτέρης Γιαλούσης πλέον το αμυντικό δίδυμο. Αλέξανδρος Ζέρης πέρασε και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με το νούμερο. Να δούμε ποιος είναι που πέρασε με το νούμερο 16. Είναι ο Κισίδης, ο νεαρός. Ο Κισίδης, ο οποίος έπαιξε τα τελευταία 15 λεπτά στην καρδίτσα. Έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Από εκεί προήρθε και το γκολ που πέτυχε η ομάδα του Ολυμπιακού στην καρδίτσα. Του γκολ του καταπληκτικό αυτό του Γιάννη του Κατσίκη με το αριστερό πόδι. Έτσι, στη θέση του, να τα πούμε για ακόμα μία φορά, στη θέση του Θανάση του Πινδώνη πέρασε ο Κεσίδης και στη θέση του Δημήτρη του Αρβανίτη πέρασε ο Ζέρης με το νούμερο 1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Καπετάνος, θα δει τον Μπρέσκα. Τον βλέπει, πολύ ωραία παλιά. Μάριο Μπρέσκα κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά. Μπρέσκα μέσα στην περιοχή ο Μάριο Μπρέσκα. Δούμε τι θα κάνει. Μπρέσκα, θα χάσει το κοντρόλ, όχι. Μπρέσκα, το Σουντινόπουλος, γκολ. Γκολ από τον μικρό. Πολύ ωραίο ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ο Ντινόπουλος άφησε την μπάλα εκεί για τον Ντινόπουλο, Μάριο Μπρέσκα. Έκανε το σούτ αυτός, έστειλε την μπάλα στην αριστερή μεριά του Πρίφτη, γράφοντας το ακριβώς στο 57 προς 58 εδώ στο ΕΑΚ του Βόλου, το Ολυμπιακός Βόλου Τύρναβος 2-0. Ο νεαρός, για να ανέβει και η ψυχολογία ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, τελικά κατάφερε, το πέτυχε, το έψαχνε και στην καρδίτσα τον γκολ, δεν το κατάφερε εκεί. Πώς θα συνεχίσει, κατάει την μπάλα και βγάζει πιο έξω για τον Αλέξανδρο Ζέρη. Ζέρης, ωραία μπαλιά για τον Ακώστα και πάλι. Ακώστα θέλει να περάσει, περνάει τη σέντρα, κεφαλιά ο Ντινόπουλος. Στο δεύτερο δοκάρι είναι ο Κατσίκης. Κατσίκης κοντρολάρει την μπάλα. Θα πιεστεί όμως εκεί, έχουμε το πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Με τον Κόμνο να εκτελεί και να δίνει για τον καπετάνο. Καπετάνος λάθος πάσα. Καπετάνος για ακόμη ένα λάθος από τον Κώστα Καπετάνο. Έχουμε όμως πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου που κερδίζει ο Δημήτρης ο Κόμνος. Κόμνος δεν βιάζεται, έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί, δίνει την μπάλα στον Κατσίκη. Κατσίκης για τον Κεσίδη. Κεσίδη στο χώρο της μισής γραμμής θα χάσει από τον Ντοσάντος. Κερδίζουν οι παίχτες του Τυρνάβου. Μια βαθιά παλιά που πάει να γίνει εκεί για τον Καραγιάννη. Θα βγει όμως ο Άγγελος Σταυράκης και θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει γρήγορα στον Κώστα τον Καπετάνο, ο οποίος ψάχνει να βρει κάποιον ελεύθερο. Και Σίδης κατάει την μπάλα και δίνει για τον Γιαλούση. Γιαλούσης, βαθιά παλιά που θέλει να βρει τον Ζέρη, δεν θα περάσει όμως. Ελευθέρωσε ο Γιαλούσης όμως, θα γυρίσει και θα καλύψει την μπάλα χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα δώσει και πολύ ήρεμα και ψύχρεμα την μπάλα στον Θανάση τον Κοστούλα. Θανάσης ο Κοστούλας, ο οποίος είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής, δεν είναι από την ομάδα του πρώτου ημιχρόνου, όπως και ο Άγγελος Σταυράκης, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του δεν έχει αλλάξει. Κάθεται από την αρχή του παιχνιδιού, κάτω από τα δοκάρια της Ερυθρόλευκης Εστίας. Οι παίχτες τώρα του Τρνάβου έχουν κερδίσει ένα κόρνερ με τον Κουρτεσιώτη, να είναι αυτός ο οποίος πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ολυμπιακού, του Τυρνάβου, συγγνώμη. Κουρτεσιώτης θα είναι έτοιμος να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Κουρτεσιώτης εκτελεί η μπάλα έξω, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού εκεί για να τον κόψει. Πάει ο μικρός Οντινόπουλος, η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι. Ο παίκτης του Τυρνάβου θέλει να κάνει ένα ανάποδο ψαλιδάκι. Δεν θα περάσει όμως η μπάλα από τον Κεσίδη. Κόβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και πάλι, οι παίκτες του Τυρνάβου. Έρχεται εκεί ο δυνατά, ο Λευτέρης ο Γιαλούσης. Έχουμε ένα δυνατό μαρκάρισμα, πολύ δυνατό, που γίνεται από τον ποδοσφαιριστή του Τυρνάβου πάνω στον Λευτέρη του Γιαλούση. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα. Έτσι ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ετοιμάζονται και δύο αλλαγές για την ομάδα του Τυρνάβου. Με το νούμερο 8, ο Θανάσης Μάγκος είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε σε ποια νου θέση. Και η άλλη αλλαγή που ετοιμάζεται είναι με το νούμερο 10, με το νούμερο 99. Και πάλι θα περάσει ο Ευαγγέλου, θα τον ξαναδούμε ξανά να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι θέλει να δει ο προπονητής του Τυρνάβου. Κόμνος τώρα από τα αριστερά, πολύ ωραία ενέργεια. Κάνει σπαστή πάσα για τον Κατσίκη. Κατσίκης δεν θα πιάσει καλά το σουτ. Ο Γιάννης ο Κατσίκης πάνω στην κίνηση δεν θα πιάσει καλά το σουτ. Έτσι η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία του Πρίφτη.
Μια ωραία ενέργεια που έγινε από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ο Δημήτρης Οκόμνος από τα αριστερά έκανε την κούρσα, την κατάλληλη στιγμή έκανε την πάσα στον Γιάννη τον Κατσίκη. Αυτός είχε λάθος το σώμα του, όμως με το δεξί δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Πρίφτη. Έτσι η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του τερματοφύλακα του Τρινάβου. Έτσι παρέμεινε το σκορ 2-0 εδώ στο ΕΑΚ του Βόλου, με τον Ολυμπιακό Βόλο να προηγείται με δύο τέρματα της ομάδας του Τρινάβου. Ένα από το πρώτο ημίχρονο που πέτυχε ο Θανάσης Οδυνόπαπας μετά από μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, και το 2-0 που έγινε με τον νεαρό Ντινόπουλο μετά από μια κούρσα που έκανε ο Μάριο Μπρέσκα από τα δεξιά. Έστειλε την μπάλα στο χώρο του πέναλτι, εκεί πετάχτηκε ο νεαρός Ντινόπουλος και με σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Καραναστάση, του Πρίφτη, συγγνώμη, είχε περάσει ο τερματοφύλακας του Τρινάβου. Έκανε το 2-0. Μάριο Μπρέσκα τώρα πολύ ωραία παλιά για τον Αλέξανδρο Ζέρι. Ζέρις θέλει να περάσει για τον Μπρέσκα. Δεν είναι καλή η πάσα που θα του κάνει ο νεαρός. Ο Ευαγγέλου θα ξαναπεράσει πάλι στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 99. Να δούμε ποιος θα βγει εκτός. Εκτός θα περάσει ο Σκούπρας με το νούμερο 22. Ο Σκούπρας περνάει εκτός και ο Ευαγγέλου θα ξαναπεράσει πάλι στο παιχνίδι με το νούμερο 99. Τον δοκιμάζει σε μια άλλη θέση τώρα, αυτή του αμυντικού χαφ, ο προπονητής του, ο Άγγελος ο Δικόζης. Έτσι οι παίχτες τώρα του Τρινάβου με την μπάλα, εναλλαγές της μπάλας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί ο Κεσίδης δίνει για τον Κατσίκη, Κατσίκης ωραία για τον Καπετάνο, Καπετάνος για τον Κεσίδη. Λάθος μπαλιά του μικρού, βιάστηκε να την δώσει και πάλι στον Κώστα τον Καπετάνο. Ετοιμάζεται και άλλη αλλαγή. Ακούμε και τις αλλαγές που έγιναν για την ομάδα του Τρινάβου. Ο Σιάτρας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Στο δεύτερο δοκάρι η παλιά που γίνεται για τον Μάριο Μπρέσκα δεν θα προλάβει. Είδαμε ότι η αλλαγή που έγινε πριν ήταν ο Ευαγγέλου, πέρασε ξανά με το νούμερο 99 στην θέση του Σκούπρα με το νούμερο 22. Δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος. Έτσι φαίνεται ο Ευαγγέλου έχει πάει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Φοράει και τη φανέλα του Ευαγγέλου, οπότε αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται. Δεν πιστεύω να έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Ετοιμάζεται όμως και μια καινούργια αλλαγή για την ομάδα του Τρινάβου, ο Θανάσης Μάγκος, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και στην ομάδα της Νίκης Βόλου, γνωστός στο φίλαθλο κοινό του Βόλου. Ο Θανάσης Μάγκος θα περάσει στη θέση του Γκαλίτσιου, του Αλέξανδρου, με το νούμερο 13, ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μια βαθιά παλιά τώρα που γίνεται από τον τερματοφύλακα, τον Πρίφτη. Ο Γκαλίτσιος, όπως είπαμε, πέρασε εκτός, ο Μάγκος πέρασε εντός αγωνιστικού χώρου. Ο τερματοφύλακας ο Πρίφτης πέρασε στη θέση του Καραναστάση, του τερματοφύλακα με το νούμερο 23. Οι παίκτες του Τρινάβου τώρα με την μπάλα, συνεχίζονται οι εναλλαγές στις πάσεις που κάνουν. Μια βαθιά παλιά που πάει να γίνει εκεί, ο Λευτέρης ο Γιαλούσης θέλει να διώξει την μπάλα, διώχνει, έρχεται εκεί ο νεαρός ο Κεσίδης. Το λάθος που γίνεται εκεί, ο καπετάνος γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Άγγελο Σταυράκη. Σταυράκης δεν έχει κάποιο πρόβλημα, θα διώξει μακριά, αλλά εκεί δεν υπάρχει κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Θανάση Γεωργίου δίνει για τον Κουρτεσιώτη, αυτός για τον Γιαλούση. Έχουμε το φάουλ που γίνεται επάνω στον Σαχινίδη με το νούμερο 66 για την ομάδα του Τρινάβου. Αλλαγή για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Θανάση Μπόρα να είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο σε λίγα λεπτά. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου πέρασε ως αλλαγή και στο παιχνίδι με την αναγέννηση. Ένα βαθύ γέμισμα τώρα που ήθελε να κάνει ο Κουρτεσιώτης από τα αριστερά. Κάτι σαν σέντρα σούτ ήθελε να κάνει ο ποδοσφαιριστής του Τρινάβου. Τελικά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, του Άγγελου του Σταυράκη. Έτσι ο Θανάσης ο Μπόρας τώρα θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και θα αλλάξει ίσως τον προτελευταίο ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής. Είναι ο Θανάσης ο Κοστούλας, ο οποίος καταχειροκροτείται από τους ερυθρόλευκους φιλάθλους. Ο Θανάσης ο Κοστούλας, ο οποίος
θα περάσει και αυτός να πάρει ανάσες στον πάγκο. Και ο Θανάσης Ομπόρας μαζί με τον Λευτέρη τον Γιαλούση πλέον είναι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται στο αμυντικό κομμάτι της ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου. Καραγιάννης τώρα με την μπάλα για την ομάδα του Τυρνάβου. Πιέζεται και από δύο παίχτες του Ολυμπιακού. Τελικά θα χάσει την μπάλα. Κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι. Ωραία μπαλιά για τον νεαρό, τον Ντινόπουλο. Πολύ ωραία αυτός για τον Κατσίκη. Η μπάλα όμως έχουμε χέρι το οποίο έχει δώσει ο διαιτητής, ο κύριος Δαλούκας που έκανε ο Ευαγγέλου. Έτσι οι παίχτες τώρα του Ολυμπιακού Βόλου με τον Κατσίκη να δίνει για τον Κεσίδη. Κεσίδης πολύ ωραίος. Δίνει για τον καπετάνο. Ο καπετάνος βαθιά παλιά για τον Ακώστα. Για να τον μεταπρολάβει ο Ακώστα. Γυρίζει την μπάλα στον Πρίφτη. Πρίφτης θα διώξει την μπάλα εκεί που είναι ο Δημήτρης Οκόμνος, ο οποίος πολύ ωραία θα δώσει την μπάλα στον Κεσίδη στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτός με τη συνέχεια στον Κατσίκη. Ξανά ο Κεσίδης, ξανά Κόμνος. Πολύ ωραίες εναλλαγές της μπάλας από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Δημήτρης Κόμνος πεισματάρες πραγματικά εκεί, κερδίζει την μπάλα. Πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας από τους δύο παίκτες. Κερδίζει και ο Ακώστα το φάουλ που το έγινε. Έτσι έχουμε ένα φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού που από ό,τι φαίνεται από την δεξιά μεριά έφυγε ο Μάριο Μπρέσκα και πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχουν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι με τον Μάριο Μπρέσκα και τον Γιάννη Κατσίκη να είναι πάνω στην μπάλα και οι δυο τους να είναι έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Μπρέσκα έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί, δίνει για τον Κόμνο. Κόμνος δέχεται το φάουλ. Έτσι έχουμε το φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού που εκτελεί γρήγορα. Μπρέσκα, Μπρέσκα έτοιμος να εκτελέσει. Μπρέσκα δίνει τη μια πάσα που πήγε να κάνει εκεί στο χώρο του πέναλτι. Τελικά δεν βγήκε. Μια βαθιά παλιά που γίνεται τώρα για τον Ντος Σάντος. Πιο δυνατά εκεί ο Μπόρας θα τον κόψει σε πλάγιο out. Κερδίζει και το πλάγιο ο νεαρός αμυντικός του Ολυμπιακού, ο Θανάσης Μπόρας. Θα κερδίσει και το πλάγιο, το οποίο πάει να το εκτελέσει ο Αλέξανδρος Ζέρης, ο οποίος να δούμε που θα δώσει την μπάλα. Ζέρης. Έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Τυρνάβου. Να δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ποιος θα μπει. Περνάει εκτός ο Σαχινίδης με το νούμερο 66, ο οποίος έδωσε και αυτός ό,τι μπορούσε καλύτερο και στη θέση του περνάει με το νούμερο 21 ο Πούτας, ο οποίος ακούτε από τα μεγάφωνα του ΕΑΚ του Βόλου. Ο Πούτας είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μας έχει μπερδέψει λίγο ο κύριος Δικόζης. Πρέπει να έχει δώσει τις φανέλες των ποδοσφαιριστών από το πρώτο ημίχρονο. Σε μερικούς έχει δώσει τις ίδιες φανέλες, οπότε μπαίνουν με τις ίδιες φανέλες μέσα. Οπότε υπάρχει ένα μπέρδεμα λίγο. Δεν πειράζει, θα τους βρούμε σιγά σιγά όλους. Η μπάλα στον Κόμνο, αυτός για τον καπετάνο. Πολύ ωραία καπετάνος για τον Κεσίδη. Ωραία μπαλιά για τον Κόμνο. Εκεί όμως ο τέλος θα κάγωψει. Κερδίζουν όμως ένα φάουλ οι φιλοξενούμενοι με τον Καραγιάννη. Και άλλη αλλαγή ετοιμάζεται για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Ο Τάσος Κολυμήτρας είναι αυτός ο οποίος δέχεται τις τελευταίες οδηγίες από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Βαζάκα. Και ο τέλος θα δώσει για τον ποδοσφαιριστή του Τυρνάβου, ο οποίος θα κάνει μια βαθιά μπαλιά. Εκεί δεν υπάρχει κάποιος παίχτης για να μπλοκάρει την μπάλα. Οπότε οι παίχτες του Ολυμπιακού τώρα έχουν την μπάλα με τον Αλέξανδρο Ζέρη για ακόμα μια φορά. Να είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο out. Τελευταίες οδηγίες όπως είπαμε στον Κολυμήτρα από τον προπονητή του Ολυμπιακού και από τον βοηθό προπονητή, τον Μάνο Νερόκα, προς τον Τάσο Κολυμήτρα. Μπόρας μια τρίπλα που πάει να κάνει εκεί πέρα. Οι παίκτες του Τυρνάβου το σουτ θα αποκρούσει ο Άγγελος Σταυράκης. Το σουτ που έγινε από το... Να δούμε ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε το σουτ. Είναι με το νούμερο 16, αν διακρίνω καλά από εδώ. Δύο αλλαγές πάντως ετοιμάζονται και από τη μία ομάδα και από την άλλη. Ο Τάσος Κολυμήτρας έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο και η ομάδα του Τυρνάβου.
ο Καραγιάννης είναι έτοιμος, ο Ηλίας Καραγιάννης, διότι αγωνίζεται και ο Καραγιάννης ο Χρήστος στο παιχνίδι. Οι παίκτες του Τρινάβου τώρα να εκτελέσουν ένα κόρνερ, διώχνουν όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Ακώστα θέλει εκεί να προλάβει να τρέξει να πάρει την μπάλα, τελικά δεν τα καταφέρει, κερδίζουν. Υπάρχει offside, υπάρχει δώσει offside ο δεύτερος βοηθός. Έτσι έχουμε διακοπή και έχουμε αλλαγές για τις δύο ομάδες. Με τον να δούμε ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα περάσει εκτός. Ο Κεσίδης, ο νεαρός, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο, έχει γύρω στα 10 με 15 λεπτά, θα περάσει εκτός και στη θέση του θα μπει ο Κολυμήτρας με το νούμερο 6. Ηλίας Καραγιάννης στη θέση του τέλου. Αλλάξανε όλοι οι παίχτες πλέον για την ομάδα του Τυρνάβου, όπως και για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου πλέον. Όλοι οι παίχτες είναι αλλαγμένοι και καινούργοι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μια προσπάθεια που γίνεται τώρα από τους παίχτες του Τυρνάβου, διώχνει ο Μπόρας την μπάλα στους παίχτες του Τυρνάβου και συγκεκριμένα στον Καραγιάννη τον Ηλία, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Πρίφτης για τον Ευαγγέλου. Ευαγγέλου κρατάει την μπάλα και δίνει ξανά για τον Πρίφτη. Πρίφτης, το γέμισμα εκεί που είναι ο Ζέρης, ο οποίος θα έρθει, θα κόψει την μπάλα. Έχουμε όμως το πλάγιο out για την ομάδα του Τυρνάβου και τον Κουρτεσιώτη συγκεκριμένα, αριστερό back, τον αρχηγό της ομάδας του Τυρνάβου, να δίνει για τον Καραγιάννη τον Χρήστο. Αυτός με τη σειρά του στον Γεωργίου. Γεωργίου για τον Καραγιάννη τον Ηλία. Ηλίας θα κάνει ένα shoot, απελπιστικά η μπάλα out από την πολύ μακριά από την εστία του Άγγελου Σταυράκη. Έτσι ο Άγγελος Σταυράκης σιγά σιγά θα βάλει την μπάλα, θα στήσει την μπάλα του στην περιοχή και είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Σταυράκης στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Μπρέσκα θα πάρει την κεφαλιά, έρχεται ο νεαρός ο Ντινόπουλος, ο οποίος δέχεται ένα μαρκάρισμα από τον Κουρτεσιώτη. Μπρέσκα πιέζει, να μην πως γίνει το λάθος. Την μπάλα από τον Ντοσάντος, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω να βοηθήσει. Οι παίκτες τώρα του Τυρνάβου με την μπάλα, μια βαθιά παλιά που γίνεται, εκεί είναι μόνο ο Λευτέρης ο Γιαλούσης, ο οποίος δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αφήνει την μπάλα να περάσει σιγά σιγά out. Και τον Άγγελο Σταυράκη και αυτός με τη σειρά του να θέλει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Άγγελος Ντιγκόζης δίνει κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του μαζί με τον βοηθό του. Η μπάλα όμως στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα για τους παίκτες του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα για τον Κατσίκη. Κατσίκης, ωραία παλιά για τον Μάριο Μπρέσκα δεξιά. Μπρέσκα, πολύ ωραία. Περνάει ο Μάριο Μπρέσκα. Θέλει να τον πιέσει και ο Ευαγγέλου, πιο δυνατός. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, του Τυρνάβου, συγγνώμη, ο Ευαγγέλου θα βάλει το σώμα του μπροστά από τον Μάριο Μπρέσκα και δεν θα τον αφήσει να κάνει αυτή την κούρσα. Έτσι ο Πρίφτης με τη σειρά του θα στήσει την μπάλα και είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Να δούμε που θα δώσει την μπάλα. Τη δίνει στον Κουρτεσιώτη. Θα έρθει εκεί ο Ζέρης όμως και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Την κράτησε τελικά ο Κουρτεσιώτης εντός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα στον Τύρναβο και συγκεκριμένα στον Κουρτεσιώτη, ο οποίος δίνει για τον Καραγιάννη τον Ηλία. Μπρέσκα, πολύ ωραία για τον Κατσίκη. Κατσίκης για τον Καπετάνο, πολύ ωραία συναλλαγές της μπάλας στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ντινόπουλος, κρατάει την μπάλα ο νεαρός. Ντινόπουλος, κρατάει, θέλει να περάσει, θα κάνει μια τρίπλα εκεί, δεν θα περάσει, κόβεται. Μπρέσκα. Μπρέσκα κρατάει την μπάλα, πολύ ωραία ο Μάριο Μπρέσκα από τα δεξιά. Θέλει να κάνει τη σέντρα, κερδίζει το πλάγιο out ο Μάριο Μπρέσκα με τον Αλέξανδρο Ζέρη να είναι αυτός ο οποίος θα είναι εκτελεστής αυτού του πλαγίου out από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο και στο τέρμα που βρίσκεται προς το λόφο της Γορίτσας. Έτσι ο Λευτέρης ο Γιαλούσης τώρα θέλει να κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά. Οι οδηγίες που δίνει ο Άγγελος ο Ντιγκόζης στον νεοσυρθέν ποδοσφαιριστή, τον Δημόλιο, ο οποίος πέρασε, ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Ο Κουρτεσιώτης είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει αλλάξει από την ομάδα του Τυρνάβου με το νούμερο 3. Έχουμε το φάουλ τώρα για την ομάδα του Τυρνάβου που γίνεται από τους παίχτες του Ολυμπιακού Βόλου. Να πούμε ξανά το σκορ, να θυμίσουμε ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός Βόλου
Μετά από μια ωραία ενέργεια του Γιάννη Γενκά, έδωσε την μπάλα αριστερά στον Παναγιώτη Κατσιαρό. Αυτός λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, έκανε τη σέντρα, βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Θανάση τον Δινόπαπα. Αυτός με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην δεξιά μεριά του τερματοφύλακα του Ντάλα, γράφοντας το Ολυμπιακός Βόλου Τρίναβος 1-0. Και στο δεύτερο ημίχρονο, στο 58ο λεπτό, ο νεαρός Δινόπουλος, ο οποίος είχε περάσει στη θέση του Γιάννη Γενκά, ο νεαρός ποδοσφαιριστής, πέτυχε το δεύτερο τέρμα για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου μετά από μια ωραία ενέργεια που έκανε από τα δεξιά ο Μάριο Μπρέσκα. Έσπασε την μπάλα στο χώρο του πέναλτι για τον Αντινόπουλο. Έτσι αυτός έκανε το 2-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Ο Μάριο Μπρέσκα ήταν αυτός ο οποίος έσπασε, όπως είπαμε, την μπάλα στον Αντινόπουλο, τον νεαρό Αντινόπουλο, ο οποίος πέτυχε και αυτός το τέρμα του. Το κυνηγούσε, όπως είπαμε, από το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι με την Καρδίτσα, με την αναγέννηση. Δεν κατάφερε να το πετύχει εκεί. Το πέτυχε σήμερα εδώ στο ΕΑΚ. Ένα ΕΑΚ, να πούμε, το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε και τη λήξη του φιλικού παιχνιδιού εδώ στο ΕΑΚ του Βόλου Γιάννη. Και φίλοι ακροατές του Sport FM 89,5. Τελικό αποτέλεσμα: Ολυμπιακός Βόλου Τύρναβος 2-0. Ολυμπιακός, οι δύο προπονητές, ο Άγγελος Δικόζης και ο Γιώργος Βαζάκας, δίνουν τα χέρια, όπως και το υπόλοιπο τεχνικό team των δύο ομάδων.